Εγώ ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 2009, όταν μόλις ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο στη Λίμνο, των Μεσθήμης Τροφίμων και Διατροφής. Για τη Λίμνο η αλήθεια είναι δεν ήξερα κάτι, δηλαδή ήταν ένα νησί που υπάρχει όπως κάποια άλλα στην Ελλάδα. Μεγάλη διαφορά φυσικά από την Αθήνα να μένει στη Μύρινα στη Λίμνο. Νομίζω από τις πιο ωραίες αναμνήσεις που έχω στο νησί είναι το ηλιοβασίλεμα. Στο γυαλό που βλέπεις το Άγιο Όρος στο βάθος, δεν έχω δει κάτι πιο ωραίο, η αλήθεια είναι. Το θετικό ενός μικρού τόπου στη φοιτητική ζωή ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμφοιτητές νομίζω έρχεσαι πολύ πιο κοντά, ειδικά όταν οι περισσότεροι είναι μακριά από την οικογένειά τους. Είχες πολύ καλή επαφή με τους καθηγητές, σε ήξεραν, τους ήξερες, ήταν ευδιάθετοι, θέλανε να δουλέψουν. Την τελευταία χρονιά είχαν οργανώσει μια ημέρα καριέρας, στην οποία είχαν έρθει διάφορες εταιρείες, στις οποίες περάσαμε από κάποια εικονική συνέντευξη για να μας προετοιμάσουν για το μέλλον, για το πώς θα είναι κτλ. Πώς φτιάχνεις ένα βιογραφικό, τι ζητάει μια εταιρεία. Και μέσω αυτών των συνεντεύξεων ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους από την Coca-Cola από την Ελλάδα. Επειδή ψάχναμε να κάνουμε ένα Erasmus placement, μια πρακτική στο εξωτερικό, μας βοήθησαν να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους Coca-Cola στην Ιταλία. Και μαζί με άλλα δύο συμφοιτήτριες πήγαμε για τρεις μήνες στην Ογκάρα και κάναμε πρακτική εκεί στην Coca-Cola, στο εργοστάσιο παραγωγής. Την τελευταία χρονιά που ήμουν στη Λίμνο, σε μια συζήτηση με μία από τις καθηγήτριες, μου ανέφερε το πρόγραμμα και το μεταπτυχιακό, το οποίο τελικά και επέλεξα. Ονομάζεται European Master in Food Studies. Ανήκει στο Food Technology με εξειδίκευση Project Manager, Product Developer. Οπότε από μια συζήτηση που απλά ξεκίνησα με μία από τις καθηγήτριες, σε ένα διάλειμμα ενός από των μαθημάτων, 7 η ώρα το απόγευμα, τελευταίο μάθημα στη Λίμνο, κατέληξα να βρω το μεταπτυχιακό το οποίο ακολούθησα στη συνέχεια. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό που κάνω και τώρα στη δουλειά μου στην Αστυλία. Δουλεύω σαν Project Manager, Product Developer. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αστυλία της Γερμανίας, στο ερευνητικό κέντρο που έχουμε για τα τρόφιμα στο Ζίνγκεν. Η μεγάλη γκάμα των μαθημάτων που είχαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου βοηθάει στην ανάπτυξη ενός προϊόντος, γιατί τον αναπτύξεις έχει κομμάτια διατροφής, έχει κομμάτια νομοθεσίας, ασφάλειας τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων. Εννοείται ότι σε μια εταιρεία όπως την Οστλέ για το κάθε κομμάτι έχουμε τους ανάλογους expert, αλλά σαν project manager το να έχεις γνώσεις για όλα τα κομμάτια σε βοηθάει να έχεις την ολική εικόνα και να μπορείς να προγραμματίσεις τα πάντα πολύ καλύτερα, γιατί κατανοείς το τι κάνει το κάθε άτομο στο project σου.